βρισκόμενοι εδώ στην Κάλυμνο, δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε να δούμε και τα νησιά μας πώς πάει η κρίση με τον COVID-19, τα προβλήματά τους. Είχα την τύχη να είναι εδώ σήμερα ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο υπουργός, και ο Σαντορινιός, να μιλήσουμε με τους πολίτες της Καλύμνου, να δούμε τα προβλήματά τους. Ευχόμαστε να βρουν μία λύση, γιατί πραγματικά σε ένα τέτοιο μικρό νησί είναι ακόμα πιο δύσκολο να επιβιώσουν για το χειμώνα τους. Με καταστηματάρχες που μίλησα, όντως υπάρχουν προβλήματα, άνεργοι ανθρώποι, φοβούνται για τον χειμώνα ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Το μόνο που θα ευχηθούμε είναι να πάνε καλά, να βρουν λύσεις υπουργοί, ο Πρωθυπουργός μας, και να πάμε καλύτερα. Βλέπουμε και εδώ στην Καλύμνο, στο λιμάνι της Καλύμνου, καφετέριες άδειες, σχεδόν γεμάτες, μόνο με ντόπιους, πολύ λιγοστοί οι τουρίστες. Από τα λεγόμενα των καταστηματάρχων, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον χειμώνα. Θα μείνει άνεργος πάρα πολύς κόσμος, από ό,τι μας είπανε. Εδώ σήμερα είναι ο υπουργός, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο κύριος Σαντορινιός. Μιλούν, συζητάνε για τα προβλήματα, για το μέλλον. Ευχόμαστε να βρουν μία λύση, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, βρισκόμαστε εδώ στην Καλύμνο. Πείτε μας δύο λόγια για τα σφουγγάρια, τι γίνεται φέτος? Τα σφουγγάρια τα βλέπεις, να, με στα πανέρια κάθονται. Περιμένουμε τους τουρίστες, αλλά τουρίστες δεν βλέπουμε. Ορίστε τουρίστα, δεν δουλεύετε? Ναι, εγώ δούλευα με καλύμνιους που ερχόταν από το εξωτερικό. Αλλά φέτος δεν ήρθανε. Ακόμα και στο εξωτερικό είναι ακόμα τα μέτρα... Τα μέτρα είναι αυστηρά. Είναι αυστηρά τα μέτρα και μάλλον δεν θα έρθουν. Θα έρθουν πολύ λίγοι. Και τι θα κάνουμε, Νικόλα μου, φέτος? Αντώνης. Αχ, Αντώνη μου, συγγνώμη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θα κάνουμε τον επιούσιο. Αλλά εδώ που έρχονται και αυτοί από την ΚΟ, αυτοί πάνε συστημένοι, σαν πρόβατα πάνε. Τις αποθήκες τους εκμεταλλεύονται, αλλά οι άνθρωποι τι να πούνε. Πόσα χρόνια κάνεις, Αντώνη μου, τη δουλειά αυτή? Εγώ η δουλειά μου τα βγάζω στο σφουγγάρι, 52 χρόνια που είμαι καπετάνιος εμπουτυχτής. Είναι ένας από τους δυνατότερους σφουγγαράδες της Καλύμνου. Σε βλέπω, Αντώνη μου, ότι έχεις δύναμη. Και ξέρεις, είμαι 80 χρονών είμαι. Αντώνη, δεν σου φαίνεται καθόλου. Και Αντώνη, δεν σου φαίνεται καθόλου. Θα μπορούσα να πω ότι είστε 65. Εντάξει, 65 τα χρόνια είναι στην πλάτη. Κάποιο από τα παιδιά σας το έχει ακολουθήσει το επάγγελμα? Εγώ έκανα 6 παιδιά, 6 κορίτσια. 6 χώρες έκανα. Έχω εγγόνια, 13 εγγόνια. Από τα εγγόνια το ακολουθεί το... Είναι άκουνα, μην νομίζω ότι είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Όχι, είναι πολύ δύσκολη. Είναι επικίνδυνη. Είναι κατά σύμπτωση, κακιά μας τύχη. Τα σφουγγάρια αρρωστήσανε, χαλάζαν τα σφουγγάρια. Τα σφουγγάρια έχουν χαθεί από εδώ και χρόνια. Ένα παραπάνω κόμμα τώρα, αυτά τα πυρηνικά που πετούν στο πτυχό και τα έχουν εξαφανίσει. Με λίγα λόγια, τα εγγόνια δεν θα θέλετε να ακολουθήσουν το επάγγελμά σας? Όχι. Μα δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον, και αυτή η δουλειά τώρα να μην έχει διαλύσει. Θέλει πάρα πολύ κόπο για να γίνει. Εάν υπήρχαν σφουγγάρια, τα εγγόνια μου θα τα μάθαινα να βουτούν, γιατί εδώ όταν είσαι, όταν ξέρεις τη δουλειά καλά, έχει ψωμί χορτάτο. Εγώ δούλεψα πολύ σκληρά βέβαια, εντάξει, κάνα τις δουλειές μου, τακτοποίησα τα παιδιά μου, εντάξει, και εγώ τώρα πουλάω τώρα εδώ να βγάλω με τη φαγούρα. Να ξεκουραστείτε και λίγο, κύριε Αντώνη μου. Δεν μπορώ να κάτσω, κούκλα μου, δεν μπορώ. Είμαι άνθρωπος που θέλω να δουλεύω συνέχεια. Αντώνη μου, χάρηκα που σε γνώρισα. Θα ευχηθώ να έχετε την υγεία σας. Μην αγχώνεστε. Όχι. Και όλα θα φτιάξουν. Δεν αγχώνομαι. Μπράβο, Αντώνη μου. Όπως πάνε και όπως έρθουν. Μπράβο, μπράβο. Η φασουλάδα υπάρχει. Και η φαχή. Το στάνταρ. Και τα χόρτα. Υπάρχει. Είμαστε. Εντάξει, είμαστε. Μακάρι να ήταν όλος ο κόσμος. Αντώνη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Εσύ, πώς λέγεσαι εσύ?
Ραφαήλ μου, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στην Γκάλινα, στην καφετέρια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε. Σε γνωρίζω από την κόπη μας. Έχεις φέρει αρκετούς καλλιτέχνες. Να είστε καλά. Και ακούσαμε τις φωνές τους. Να είστε καλά. Είναι χαρά μου που κάνω δουλειές και στο νησί σας και φυσικά εδώ στην Γκάλινα και γενικά. Και υπάρχει μια πολύ καλή επαφή μαζί σας. Ραφαήλ μου, θα ήθελα να πεις όμως πώς πάνε τα πράγματα φέτος. Εντάξει, θα πούμε την αλήθεια πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι όπως τις άλλες χρονιές, είναι το μόνο σίγουρο μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί παγκόσμια. Το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, τα νησιά μας είναι καθαρά και περιμένουμε φυσικά όλο τον κόσμο. Και θα τον υποδεχτούμε με την καλύτερη κατάσταση. Πόσα χρόνια έχεις στο μαγαζί σου? 9 χρόνια πλέον εδώ. Έχεις ζήσει τουρίστες αρκετούς, κάθε χρόνο... Έχουμε ζήσει καλές εποχές, έχουμε ζήσει τα πάντα. Εδώ πιστεύω. Φέτος όμως είναι αυτό που ζούμε, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και ελπίζω δηλαδή να μην συνεχιστεί, να έχει και συνέχεια και όλα να πάνε καλά για όλο τον κόσμο και για όλους τους κλάδους. Πόσο προσωπικό απασχολείς και αν το απασχολείς φέτος όλο? 7 άτομα. Έχουμε συνεχίσει να το έχουμε το προσωπικό. Είστε φίλοι, έχετε γίνει φίλοι. Είμαστε φίλοι, είμαστε μια ομάδα και καλό είναι ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Αυτό έχει σημασία. Και στα καλά και στα κακά. Γιατί τους έχουμε ανάγκη, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν και αφεντικά. Εννοείται. Ραφαήλ μου, χάρηκα που σε γνώρισα. Χάρηκα πάρα πολύ. Έχουν τους επόμενους 2,5 μήνες που μας έχουν απομείνει από το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να πάμε καλύτερα. Και εγώ το ελπίζω. Και για το δικό σας νησί και για το δικό μας και γενικά για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Χάρηκα. Μιχάλη μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Γκάλινο. Έχετε την καφετέρια Καϊκή. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Πώς ζείτε φέτος χωρίς τον τουρισμό? Χωρίς τον τουρισμό, όπως το βλέπετε, είναι... Δόξα Θεώ, έχουμε τους ντόπιους, μας στηρίζουν λίγο. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει του κάτι παραπάνω. Έτσι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα θα είναι. Απασχολείται πολύ προσωπικό? Είμαστε μια οικογένεια και άλλα τρία προσωπικό. Έχετε πάρει και έξτρα προσωπικό, δεν είναι αρκετό? Έχουμε πολύ έξτρα προσωπικό, είναι μεγάλη σώση. Είναι ώρες πολλές, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνει. Θα είναι δύσκολα να ανταποκριθείτε στους επόμενους μήνες? Έτσι και μας πάει, έτσι όπως πάει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα αναγκαστώ να σταματήσω προσωπικό, να... Πιστεύετε θα έχει πολλούς άνεργους εδώ στην Κάλυμνο? Πολλούς. Θα έχει πολλούς άνεργους εδώ στην Κάλυμνο? Ήδη έχουν πολλούς. Αυτοί που δεν πήγαν καιρό εδώ για τη σεζόν, είναι πάνω από 6 δασκόλου. Σήμερα τυχαίνει να εδώ ο Υπουργός, ο Μάνος, ο Κόνσολας και ο Σαντολινιός. Τους έχετε δει, τους έχετε μιλήσει για τα προβλήματά σας? Δεν περάσαν από εδώ, δεν τους είδα. Θα καθίσουν, αλλά... θα καθίσουν, δεν θα φύγουν, Σίγουρα θα πούμε μια κουβέντα για να... δεν ξέρω. Βοήθεια θέλω μεγάλη. Όπως γνωρίζει ο κύριος Μάνος Κόνσολας είναι ένας άνθρωπος υπάκουος. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Προσπαθεί για το καλύτερο και θα προσπαθείς πιστεύω στα επόμενα χρόνια. Στην γενικά γραμμένη κυβέρνηση πιστεύω ότι θα κάνει κάτι καλό. Μέχρι τώρα, δεν θα μας πείσει έτσι πιστεύω. Μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός μας δείχνει πάρα πολύ καλά απέναντι στον... Είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ βλέπω ότι πάει να γίνει δουλειά, αλλά τυχαία να μας έχει τύχει αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο για όλους. Πιστεύω ότι το καταφέραμε με λίγη βοήθεια. Λίγη βοήθεια. Δεν λέμε να ξαπλάρουμε και να μας έρθουν τα φράγκα. Λίγο βοήθεια να μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Τίποτα άλλο. Εγώ θα ευχηθώ ότι καλύτερο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Κάλυμνο. Έχετε μαγαζί με είδη σχολικά. Καλή σας μέρα. Ναι, εποχιακό σχολικά. Ναι. Εσάς η δουλειά σας είναι προς το Σεπτέμβριο που ανοίγουν και η νέα σχολική χρονιά των παιδιών. Ναι, ναι, η περισσότερη δουλειά. Πιστεύετε ότι θα μπορούν να πάρουν οι γονείς το κάτι παραπάνω φέτος το παιδί τους ή θα είναι λίγο μαζεμένοι λόγω που δεν έχει δουλειά? Αν και ο καλύμιος γονιός πάντα θέλει το κάτι παραπάνω στο παιδί του. Όλοι οι γονείς. Για φέτος δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Γιώργο, με εδώ στην Κάλυμνο δουλεύει ο κόσμος? Έχει δουλειές? Όχι τόσες πολλές. Και μιλάμε πάντα για φέτος, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Έχει μείνει δύο άνεργος πολλοί κόσμος. Ναι, αρκετός. Και λόγω ξενοδοχείων και λόγω... Και έτσι θα περιμένουν αυτό το εισόδημα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στην πορεία του χειμώνα. Ναι, εφόσον δώσουν το κράτος που πρέπει να βοηθήσει τον κόσμο, πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουν.
γιατί ο χειμώνας μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γιώργο, θα σου ευχηθώ καλή σεζόν να έχεις, καλό χειμώνα να έχεις και ό,τι καλύτερο. Υγεία. Και σε εσάς και στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καταρίνα μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Γάλινο. Έχετε κατάστημα με ρούχα, παπούτσια. Πείτε μας δύο λόγια με την κρίση που αντιμετωπίζουμε φέτος. Αν έχετε και εσείς εδώ. Καλημέρα σας. Εννοείται ότι μας έχει πειράσει και μας η κρίση. Λέμε πάλι δόξα τω Θεώ για ό,τι κάνουμε, για όσο κάνουμε. Τουρισμός δεν υπάρχει, δηλαδή το αναρχητικό κομμάτι δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν τουρίστες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ σαν κατάστημα δούλευα χειμώνα, καλοκαίρι με Καλλίνιους και με τους φοιτητές που έρχονται. Αλλά εννοείται ότι επηρεάζει και ο τουρισμός, αν δεν αφήσει ο τουρίστας, εννοείται ότι έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Στο Μασούρι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχα άλλο ένα κατάστημα εκεί κοντά ένα χρόνο και το αναγκάστηκα να το κλείσω, γιατί τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία υπολειτουργούν. Υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Αλλά εγώ είμαι τόσο αισιόδοξη που πάντα λέω δόξα τω Θεώ, εννοείται. Και Κατερίνα μου, την άλλη εβδομάδα σχεδόν μπαίνει ο Αύγουστος. Ναι. Όπως είπαμε, σχεδόν καθόλου τουρισμός. Πιστεύετε στους επόμενους δύο μήνες θα έρθει τουρισμός, θα πάτε λίγο καλύτερα? Εγώ βλέπω αυτές τις μέρες λίγο, όχι. Περνάνε. Περαστικοί έχουμε κάποιους, δηλαδή αν δεν. Απλά είναι στο δρόμο, δεν μπαίνουν στα μαγαζιά. Όχι, μπαίνουνε. Λεπτά δεν απειλούν. Αυτό είπα. Απλά κοιτάνε και φεύγουν. Ναι, κοιτάνε και φεύγουν. Δεν είναι όπως πέρυσι, ας πούμε, που έμπαινε ο ξένος, θα κοιτούσε, θα ψώνιζε. Τώρα όχι, μπαίνουν, βλέπουν και φεύγουν. Και είναι περαστικοί, έρχονται για ώρες. Με κρουαζιερόπλοια, δεν ξέρω με τι έρχονται, ιστιοπλοϊκά ή οτιδήποτε. Και φεύγουν. Δεν κάθονται δηλαδή στο μισή στον τόπο μας εδώ να αφήσουν τίποτα. Εσείς δεν ξέρω πώς είστε. Εμείς στην Κόα είναι σχεδόν τα ίδια, απλά είναι λίγο μεγαλύτερη κόσμο και λέμε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Εδώ εσείς είστε μικρά τα προβλήματα. Θέλω να είμαστε και ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι και αυτό με τους Τούρκους τώρα που συμβαίνει, που είναι λίγο τρομακρατημένος ο κόσμος. Όλα μαζί μας ήρθαν. Και όλα μαζί. Γνωρίζετε ότι σήμερα είναι ο υπουργός ο κ. Κόνσολας εδώ? Ναι, κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι πού. Μπορεί και στο δικό σας site. Εύχομαι να σας πει ευχάριστα νέα για την πορεία. Και να βρεθεί και μία λύση πάνω σε αυτό που περνάμε με τον COVID-19 και τη δύσκολη σεζόν. Και να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Να είσαι Κατερίνα μου, χάρηκα και να σου πω είσαι μία κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς με τραβήξετε, δεν βάφτηκα. Γιώργο μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο καραβάκι μας που πάει για την Γάλινο το Olympia Zev. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια μέσα στα μέσα του καλοκαιριού, πώς πήγε η σεζόν φέτος. Η σεζόν φέτος δεν πήγε και δεν πάει καλά. Λόγω του κορονοϊού η σεζόν είναι πεθαμένη. Αυτό, Γιώργο, μου είναι και για όλα. Αυτό μπορεί να ισχύει για όλους. Μιλάμε για το θυματαγωγό Ολύμπιο Ζεύς. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ, η σεζόν δεν πάει καλά. Και από ό,τι δίνει δεν θα πάει καλά. Εν συγκρίση με άλλες σεζόν είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι δύσκολο δηλαδή για να μπουν τα έξοδα αυτού του καραβιού? Βέβαια, δύσκολο γιατί έχει πολλά λειτουργικά έξοδα. Έχει προσωπικό το οποίο πρέπει να πληρωθεί. Έχει προσωπικό, έχει πετρέλαια, έχει λιμεναρχία, έχει τέλη, έχει πολλά. Μετά από πόσα χρόνια, καπετάνιος, έχετε ζήσει αυτό το φαινόμενο? Μετά από 19 χρόνια. 19 χρόνια, Γιώργο μου. Γιώργο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εμείς θα ευχηθούμε μονάχα να είναι μόνο φέτος και του χρόνου να είναι πάλι όπως κάθε χρόνο που ήταν το καράβι σου, το καραβάκι μας εδώ γεμάτο και κάνει το δρομολόγιο και μας τη χάρη Κάλυμνο. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί θα μας τρελάνε όλους, θα μας στείλουν όλους στο ψυχίατρο. Ναι, πολλοίς κόσμος. Αν όμως σκεφτόμαστε έτσι, θα χάσουμε και την υγεία μας στο τέλος. Φυσικά θα τη χάσουμε. Αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, εμείς που δουλεύουμε και δεν τα βγάζουμε πέρα. Φανταστείτε εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά, πώς θα τα απεξέλθουν. Εντάξει, φέτος θα είναι πολύ άνεργοι. Θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός μας να βοηθήσει όσο μπορεί. Όλο προσπαθάνε και όλο βοηθάνε, αλλά φως το τούνελ δεν φαίνεται. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, Γιώργο. Πολλά συμβαίνουν τώρα, αυτό είναι χειρότερα από τα προηγούμενα. Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα, γιατί πλήκη είναι η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσει και ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο δύσκολο από τα άλλα. Ο σεισμός δεν είναι απάνω στο τόσο όσο είναι. Θα πεθάνουμε από την πείρα και να τρελαθούμε αντί από τον κορονοϊό. Εγώ, Γιώργο, μου θα ευχηθώ στους επόμενους μήνες που είναι έστω και οι δύο ή τρεις να πάτε λίγο καλύτερα. Το εύχομαι κι εγώ. Καλή σήμερα, Γιώργο. Και στον κόσμο όλο.